αλήθεια, η Μαρινέλα σε πήγε στον ημιτελικό. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να φτάσουμε μέχρι τον ημιτελικό. Γιατί δεν το περίμενες? Γιατί έτσι όπως ξεκινήσαμε, ναι, μετά μου το πήγες αλλού. Τι εννοείς, καλέ? Ξεκίνησες καλά, λίγο άλλαξες μονοπάτι, αλλά ξαναγύρισες, ε. Είσαι από τα παιδιά που βελτιώθηκαν και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερες να φτάσεις ως εδώ και μπορεί και ως το τελικό. Πες τα ρε Βίκη μου. Μα δίκιο έχει, δίκιο έχει Βίκη. Έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ. Τι μας είσαι στο πρώτο live που έτρεμες. Κοίτα, πρώτο live δεν θα έλεγα Μαρινέλα. Οπότε για να λέω Μαρινέλα σημαίνει έχω βελτιωθεί, ναι. Το σωστό, το τίμιο. Ακούς. Έτσι. Με εμάς δεν έχασε ποτέ κανείς. Έμα, γι' αυτό ήρθαμε να το διασκεδάσουμε. Αν δεν το διασκεδάσεις τι κάνει. Από τη μέρα που σε γνώρισα, πίστευα ότι εγώ είμαι κυκλοθυμικός, αλλά εσύ είσαι πολυμορφική, είσαι πολυδιάστατη. Θέλω να ακούσω πολλά. Είσαι πολύπλοκη. Πολύπλοκη, είμαι η αλήθεια. Θα το τραγουδήσω, τι έκανε. Αγάπη, όλα καλά. Όλα τέλεια, καθαρίζει, τη βλέπεις. Με αυτά τα έχω καθαρίσει, επειδή βλέπω, γι' αυτό ρωτάω. Γιατί, τι έχω? Όλα καλά, αγάπη. Άμα σε πολύ με εσένα, μου παίρνεις έμου. Ξέρεις γιατί? Είμαι τρελή, ψυχρή και υπερβολική. Είμαι σεξουαλική, χωρίς καμιά ντροπή. Ας καθαρίσω λίγο εδώ. Είμαι τρελή, φίλα μου. Καθάρισα, Γιώργη. Κι εγώ. Υποδεχτείτε στη σκηνή του Just the Two of Us τη Γαλάτια και τον Γιώργο. Είμαι τρελή, ψυχρή και υπερβολική. Είμαι σεξουαλική και ευαισθητή πολύ. Είσαι στη Λάρα, βλέμμα Θεός. Μ' αυτό πεποίθηση βαδίζεις προς τα εδώ. Σε προκαλώ, μην εδώ. Να ξέρεις δύσκολη περίπτωση είμαι εγώ. Έλα κοντά, αργά. Παίζεις με τη φωτιά, ξεκίνα χαλαρά. Μπλένουμε μετά σε προκαλώ και ανερώ. Κάθε κανόνα λογικό και λυσικό. Είμαι τρελή, ψυχρή και υπερβολική. Είμαι σεξουαλική και ευαισθητή πολύ. Είμαι τρελή, ψυχρή και υπερβολική. Είμαι σεξουαλική χωρίς καμιά ντροπή. Είμαι μπροστά, θερμοστή και κυκλοθυμική. Ό,τι δεν θες εσύ είμαι. Σε προειδοποιώ, δύσκολη περίπτωση είμαι εγώ. Σε προειδοποιώ, δύσκολη περίπτωση είμαι εγώ. Ό,τι κι αν λες, baby no stress. Δεν θα θέλεις να με ξεχάσεις, δεν θες. Σε προκαλώ, μην με αδερώ. Να ξέρεις, δύσκολη περίπτωση είμαι εγώ. Είμαι τρελή, ψυχρή και υπερβολική. Είμαι σεξουάλ. Ε, ναι, είσαι πολύ πλοκή. Έχεις μάζι, έχεις κέφι. Παιδιά, ζωντάνια, ενέργεια. Καλώς ήρθατε στον ημιτελικό, τα καταφέρατε. Γαλάτια, σε βρήκα εξαιρετική. Έφτασες στον ημιτελικό. Έφτασα. Απίστευτο. Και είναι συγκινητικό ότι έφτασα μέχρι εδώ. Η εξέλιξή σου είναι συγκινητική, κορίτσι μου. Νίκο μου, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είχα αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν θα είμαι την επόμενη εβδομάδα, αλλά αυτό ήταν η καλύτερη επιλογή που έκανα. Σε ευχαριστώ εσένα, όλη την παραγωγή και οι άνθρωποι που γνώρισα μπρος και πίσω από τις κάμερες είναι εξαιρετικοί και έχουμε γίνει φίλοι. Καλά, δεν τελειώνουμε, έχουμε άλλο ένα live. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ, αλλά πραγματικά, συγχαρητήρια για τους συνεργάτες σου, συγχαρητήρια για όλη την παραγωγή, είναι όλοι εξαιρετικοί. Ένα κορίτσι με νάζι που έτρεμε στο πρώτο live, στην πρεμιέρα Κριτές μου θυμάστε. Βέβαια. Έφτασε στον ημιτελικό χάρη στο μπρίο, στο κέφι σου και στην προσπάθειά σου. Βέβαια για τις αποδόσεις της μουσικής θα μιλήσουν οι Κριτές. Εγώ μιλάω ότι η εξέλιξή σου για μένα είναι από τις πιο σημαντικές σε σχέση με τα άλλα ζευγάρια εδώ. Γιατί ξεκίνησες χωρίς να ξέρεις τίποτα.
Και ακόμα δεν ξέρω. Αλλά το ευχαριστιέμαι. Βίκη μου. Τι κάνετε. Καλά, αγάπη μου. Γεια σας, παιδιά μου. Καλά μου, παιδιά. Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω για την εξέλιξη που λέει ο Νίκος που υπάρχει. Αν όμως το Just είχε πρόσωπο, σίγουρα εσύ είσαι ένα τέτοιο πρόσωπο. Ευχαριστώ. Γιατί είσαι ένα παιδί κεφάτο, γεμάτο ενέργεια, γλύκα καλοσύνη που ξεχυλίζει από μέσα σου. Και αυτό σε κάνει να φωτίζεις πάρα πολύ στη σκηνή. Το ίδιο βέβαια και το αγόρι σου, δεν το συζητάμε, έτσι. Είστε πολύ ταιριαστοί. Τώρα, ας πάμε στο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, νομίζω, και ας μου πει και η Δέσποινα και ο Λευτέρης που είναι πιο ειδικοί, είναι ένα τραγούδι το οποίο το περισσότερο μέρος του είναι σαν να βασίζεται σε δύο νότες. Και αυτό, ενώ το κάνει να δείχνει εύκολο, δεν είναι, γιατί εκθέτει περισσότερο τον άνθρωπο που το τραγουδάει. Γιατί μένεις άναυδη. Για τις δύο νότες. Να. Καταρχάς, γιατί δεν αναφέρθηκες καθόλου στον Γιώργο Αρσενάκο. Ναι, είναι μουσικός. Δεν είναι αυτό. Να σας πω γιατί. Γιατί τα παιδιά είναι τραγουδιστές. Η νούμερο ένα δισκογραφική στην Ελλάδα. Δεν το συζητώ. Μα δεν το συζητώ. Γιώργο μου, κατάλαβες γιατί απευθύνθηκα στους τραγουδιστές. Στους μουσικούς. Α, τι λίγο να κάνει. Ούτε την πειράζω. Δηλαδή, εγώ όλο το βράδυ, τι εννοείς. Έτσι θα πάει. Έτσι θα κλείσουμε εμείς οι δύο. Αμάν. Λοιπόν, Γαλάτια. Μίλα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που ενώ φαίνεται απλό δεν είναι και μπορεί να εκθέσει εύκολα κάποιον στη σκηνή, κατά τη γνώμη μου, εσύ τα κατάφερες με όλο αυτό το νάζι και τη χαριτομενιά και όλο αυτό που πριν είπα ότι φέρεις στη σκηνή, ήσουνα υπέροχη. Να σας πω ότι ήταν το μόνο τραγούδι που δεν κοιμήθηκα χθες. Το σκεφτόμουν το έβλεπα στον ύπνο μου. Εμένα δηλαδή έλεγα τα λόγια και δεν το πίστευα. Μου λέει αγχώθηκε στον ημιτελικό. Δηλαδή είναι διανόητο. Έχουμε δύο ζευγάρια σήμερα. Τραγουδάτε δύο τραγούδια. Ναι, ναι. Αυτό με άγχωσε πάρα πολύ. Γιώργο, επειδή σε έβλεπα να κουνάς το κεφάλι σου, συμφωνείς με αυτό που είπα. Απόλυτα, απόλυτα. Ωραία. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πολύ το δύσκολο. Θέμα είναι αν συμφωνεί η Δέσποινα που είπε και χθες τη Μαρία Σολομού ή προχθές, δεν ξέρω, ότι θα σε προστατεύει πάντα. Έτσι είπε το Δεσποινάκι. Δεν το είδε το Βικάκι μου. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι εκεί έξω έχεις ανθρώπους που σε νοιάζονται. Έτσι, ακριβώς. Εσύ εδώ μέσα έχεις ανθρώπους που σε λατρεύουν, Δεσποινάκι. Για να σπαθί σου, δεν πειράζει. Κοριτσάκι μου, καλό. Λοιπόν, παιδιά μου. Γαλάτια, σαν το Pac-Man. Πακ-πακ-πακ-πακ-πακ. Τους έφαγες όλους. Εγώ αυτό έχω να πω. Όχι, ο Στάθης είμαστε. Τώρα έμεινες μόνος μου. Τσακ-τσακ-τσακ-τσακ, τους έφαγες όλους. Συμφωνώ με τη Βίκη. Είσαι ο ορισμός της σωστής ψυχολογίας που πρέπει να έχει ένας παίκτης. Έρχομαι εδώ να το διασκεδάσω. Όχι και να μου χαλάς και τη διάθεσή μου επειδή η Βανδύ Σταυροπούλου ή δεν ξέρω τι, δεν μου λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν τα αυτιάκια μου. Εγώ το χαίρομαι. Έχεις και τον Γιώργο βέβαια δίπλα σου που αυτό σίγουρα σε βοηθάει. Δεν είχα τον Γιώργο, δεν ξέρω τι θα έκανα. Ναι, που μπορεί να σε γιώνει και να σου λέει, ρε παιδί μου, δεν χάνεται ο κόσμος, ένα παιχνίδι κάνουμε, να περάσουμε καλά πάμε. Κατά τα άλλα, είσαι ένα πάρα πολύ φωτεινό πλάσμα. Συμφωνώ με τη Βίκη που λέει, σου βγαίνει η καλοσύνη, σου βγαίνει το μπρίο. Αυτό το τραγούδι, όπως και κάθε τραγούδι, έχει τα δικά του. Αυτό το τραγούδι είναι περισσότερο στο να το παίξεις. Mm-hmm. Να δώσεις όλη τη διάθεση αυτή. Δύο νότες, μία νότα, τρεις νότες, πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Εκτός και αν είναι αφήγηση, αν είναι για μένα σίγουρα. Ποίημα. Και μία να υπάρχει, πάντα υπάρχει ναι. Δυσκολία. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι ήσουν σταθερή σε όλα. Αλλά αυτό που πάντα εσύ έχεις και είναι υπέροχο, είναι το ότι μπαίνεις μέσα στο τραγούδι και προσπαθείς να το εκφράσεις και σωματικά και με το πρόσωπό σου. Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες σε αυτό. Και πάντα κάνεις. Και πραγματικά πιστεύω το ότι έμεινες μέσα στο παιχνίδι λόγω αυτού που φέρεις. Να δω τι θα πείτε είναι... και στο δεύτερο τραγούδι που θα πούν σήμερα τα ζευγάρια. Ναι, γιατί το λες να δω τι θα πείτε. Γιατί ναι. Κάνετε ανάλυση μεγάλη, άρα στο δεύτερο τι θα πείτε. Ξανά τα ίδια. βάλε αυτά που είπα στο πρώτο. Υπανάλυση που είπα, θα φύγουμε. Λούπα. Γιώργο, λούπα. Ως επίσημος φουρεϊρολόγος, μπορώ να πω ότι το είπε σωστά το τραγούδι. Ήθελε λίγο παραπάνω
σαρκασμό, ήθελε παραπάνω ερμηνεία, έτσι όπως το λέει και η Δέσποινα, συμφωνώ. Αλλά το γεγονός ότι είσαι στον ημιτελικό, ότι έφτασε όσος εδώ, σημαίνει ότι δεν είσαι απλά πολύπλοκη, ότι είσαι πολύ εργαλείο και πολύ τάλαντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε σχέση με την Eurovision που την είχες δει, βρήκες εξέλιξη. Πολύ καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, αν βαθμολογούσα τότε, θα ήταν πολύ λιγότερος ο βαθμός. Ωραία. Βαθμός... Αλλά βέβαια σε βοήθησε εδώ πέρα και το παλικάρι και ο σύντροφος και ο συνοδοιπόρος. Τώρα που έκανες την κριτική σου, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Ρασενάκο, γιατί ήταν αυτός που με παρότρινε να κάνω φέτος τον Just. Αλήθεια. Και περνώ φανταστικά. Μα δεν είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Δευτέρη, στο κακό σου βγήκα. Δευτέρη. Γαλάτια. Oh, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο αγαπημένο μου ζευγάρι, γιατί είμαστε και φίλοι έξω. Βρισκόμαστε. Δείχνεις τις αγάπες από την αρχή. Εγώ θα τα πω αυτά. Μήπως μας έχει δει κανένα μάτι και νομίζουν ότι σήμερα... Ξέρεις, τα έχουμε κάνει και... Συγχαρητήρια για την εξέλιξή σου. Ευχαριστώ. Έχεις καλό δάσκαλο βέβαια δίπλα, έτσι. Πολύ, τον καλύτερο νομίζω. Μπράβο. Και το καλλιτεχνικό θράσος που είχες, έτσι, που το πήρες επάνω σε όλο, είχε λαθάκια. Αλλά επειδή εγώ θα πω αυτό που αισθάνομαι και επειδή είμαι καλλιτέχνης και επικροτώ την προσπάθεια. Και έκανες πολύ καλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βαθμολογία λοιπόν. Βίκη. 9. Δέσποινα. 9. Γιώργο. 9. Λευτέρη. 9. 4-9 για παιδιά. Συγχαρητήρια. 36 βαθμοί. Περάστε, Κατερινάκη.